Μετά από χρονοφόρες διαδικασίες που ξεκινάγανε εξαιτίας της δισκαμψίας που έχουν οι νόμοι στην Ελλάδα και που πολλές φορές εμπαστώσει βγαίνουν και προς όφελος των πολιτών, κατορθώσαμε να ξεκινήσουμε την περισυλλογία εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων, τα οποία ήταν και πάρα πολλά, δεν ήταν και λίγα, είχαμε επισημάνει περίπου γύρω στα 30 μέσα στην πόλη, τα οποία είχαμε προειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες με την απαιτούμενη επικόλυση που γίνεται στα παμπρίζ των αυτοκινήτων και που αφού επαρήλθε ο χρόνος ο οποίος προβλέπεται από τον νόμο και ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος, ήταν διαδικασίες δηλαδή χρονοβόρες όπως προανέφερα, ξεκινήσαμε σήμερα να κάνουμε την περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων τα οποία είχαν να αποτελούν και εστία μόλυνσης όπως θα διαπιστώσατε και εσείς μετά την απομάκρυνσή τους. Βέβαια είναι γεγονός ότι οι ευσυνείδητοι συμπολίτες, πολύ ευσυνείδητοι συμπολίτες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, φρόντισαν να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους και να τα πάνε σε ιδιωτικούς χώρους προφανώς ή να τα στείλουν οι ίδιοι προς ανακύκλωση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να απεγκλωβίσουμε τους δρόμους, να απεγκλωβίσουμε θέσεις πάρκινγκ και όλα αυτά, αλλά και ιδιαίτερα να σταματήσουμε την εστία μόλυνσης που προκαλούσαν αυτά τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει και διδακτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι θα αντιληφθούν και επίδοξοι συμπολίτες οι οποίοι θα θέλανε να τα εγκαταλείψουν και ξέρετε τη σημερινή εποχή που πράγματι για διαφόρους λόγους και πάνω απ' όλα οικονομικούς αναγκάζονται οι συμπολίτες μας να παραδώσουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε αυτοκίνητο το οποίο είναι σταθμευμένο χωρίς πινακίδες και χωρίς ό,τι νομότυπο χρειάζεται είναι παράνομο. Έτσι λοιπόν υποβάλλουν και παράκληση στους συμπολίτες μας όσοι σκοπεύουν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους χωρίς πινακίδες κλπ. Να φροντίσουν να βρουν ιδιωτικούς χώρους προκειμένου να τα φυλάξουν. Και τούτο διότι ο νόμος επιτάσσει και μπορεί κάποιοι πράγματι να έχουν δυσκολίες οικονομικές, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ας πούμε τσιγκλάνε τη δημοτική αρχή, την εκάστοτε δημοτική αρχή, όχι τη δική μας τη δημοτική αρχή, και στο παρελθόν το ίδιο είχε συμβεί για την περισυλλογή αυτών των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων προκειμένου πάνω απ' όλα να απελευθερωθούν και θέσεις πάρκινγκ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και σήμερα αυτή τη διαδικασία και πιστεύουμε ότι θα αποβεί προς όφελος και της πόλης και των πολιτών. Αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο αυτοκίνητο το οποίο απομακρύνουμε και στη σημερινή διαδικασία να απομακρύνουμε άλλα 4 για να ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα. Και έχει ο Θεός.